Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τι λέει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Λαμπάκης, για το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση. Χρηματοδοτήσεις Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Δείτε επίσης τι λέει για το Σύλλογο Δαδά Ροδόπης ο πρόεδρος του Ευάγγελος Λαυτσής. Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη μεταμνημονιακή ανακοίνωση των θεσμών μετά την αναχώρηση των κλιμακίων του σήμερα από την Αθήνα. Προηγουμένως στο τραπέζι συζητήθηκαν τα δημοσιονομικά θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περικοπούν οι συντάξεις, ήταν η κατηγορηματική διαβεβαίωση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου μέσω της ΕΡΤ. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον δεν γίνεται λόγος για αναβολή του νομοθετημένου μέτρου της μείωσης των συντάξεων από τον νέο χρόνο, αλλά ακύρωσης του, καθώς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας θεωρείται βιώσιμο μετά τις επαφές με το οικονομικό επιτελείο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μπορούμε, είναι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βγει από μια εποχή παρακμής, εξηγούν πηγές της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτουν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν και το όραμα και το σχέδιο να πάνε την Ελλάδα μπροστά. Γιατί οι Έλληνες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα εποχή δημιουργίας. Νέες χρηματοδοτήσεις σε δήμους της χώρας ύψους 6.865.773,12 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτσης για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου. Νέες χρηματοδοτήσεις σε δήμους της χώρας ύψους 6.865.773,12 ευρώ στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργων. Για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων, οι πράξεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν εξής: στα αριανά του νομού Ροδόπη, στο Δήμο Αριανών, σύνολο 86.400 ευρώ. Για την προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου της χώρας, η πράξη που εντάσσεται στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έχει εξής όσον αφορά το Δήμο Δράμας, σύνολο 232.950,12 ευρώ. Τέλος, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, οι πράξεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έχουν ως εξής όσον αφορά το Δήμο Δράμας σε σύνολο 260.000 ευρώ και όσον αφορά το Δήμο Παγκαίου του νομού Καβάλα σε σύνολο 220.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ΟΣΑΝΟ πράξεων θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη πόροι των Δήμων. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και πρόεδρο της Πέδρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Ευάγγελο Λαμπάκη. Δήμαρχε, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Είχατε μία συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Αλέξη το Χαρίτση. Τι θέματα συζητήθηκαν. Εσωτερικών, ναι, ακριβώς. Τι θέματα συζητήθηκαν περισσότερο, φυσικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, και αν βγήκαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Ναι, πράγματι, κατεξοχήν συζητήσαμε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τον νόμο, τον καινούργιο, τον Κλεισθένη, τον οποίο τον πολεμήσαμε τόσο πολύ για να μην εφαρμοστεί. Αλλά τελικώς ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών μαζί με τον κύριο Πουλάκη, τον κύριο Γραμματέα και την κυβέρνηση συνολικά τον πέρασαν. Τώρα, η επαφή μας εκεί πέρα έχει να κάνει με την δυνατότητα να τροποποιήσουμε αυτόν τον καινούργιο νόμο σε σημεία τα οποία επιδέχονται τροποποίησης και είτε γιατί διέλαθαν της προσοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε γιατί πραγματικά πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Συναντήσαμε έναν υπουργό ο οποίος είναι νέος, νέος στην ηλικία, νέος και στο Υπουργείο. Ομολόγησε και αυτό το τιμάει ότι αρκετά πράγματα δεν τα ήξερε, τα σημείωσε όμως ένα προς ένα σε αυτήν την επαφή μας των τριών περίπου ωρών, όπου από την περιφέρειά μας συμμετείχαμε εγώ, ο δήμαρχός σας, ο Γιώργος Πετρίδης, και ο Χαράλαπος ο Δημαρχόπουλος, ο δήμαρχος της Ξάνθης, ως μέλη αυτοί οι δύο της Κεντρικής Επιτροπής, της ΚΕΔΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου,
Και βέβαια ετέθησαν λεπτομέρειες που, για να είμαι ειλικρινής, εμένα λίγο με κούρασαν. Γιατί όταν πάμε εκεί σε έναν υπουργό για να ζητήσουμε τροποποίηση ενός νόμου, ο οποίος μόλις πριν από ένα μήνα είναι καινούργιος και άλλαξε σχεδόν τα πάντα, είναι σαν να του ζητάμε να λειτουργήσει ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ως δευτεροβάθμιος δικαστής, και να ζητεί και να προσπαθήσει να αλλάξει πράγματα του πρώην υπουργού, του προκατόχου του. Και αυτό βέβαια ήταν η δικιά μου τοποθέτηση, μετά από λεπτομερείς παρεμβάσεις των συναδέλφων δημάρχων, όταν το ρώτησα, αισθάνεστε ότι λειτουργείτε σαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο και πάτε να δείτε εάν ήταν καλή η απόφαση του κυρίου Σκουρλέτη, του προκατόχου σας. Αισθάνεστε περαιτέρω δυνατός για να μην αισθανθείτε όταν κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ότι δεν θα κυρώσετε έστω και μερικώς τον προκατοχό σας και συνάδελφό σας, τον κύριο Σκουρλέτη. Και βέβαια το χειρότερο από όλα ήταν ότι κοντά σε αυτές τις δυο, στα δύο ερωτήματα συμπληρώθηκε και το τρίτο ερώτημα. Και όταν μάλιστα έχετε δίπλα σας, όπως τον είχε δίπλα του, τον κύριο Πουλάκη, ο οποίος συνεχίζει να είναι γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο οποίος ήταν ο ενσαρκωτής του νόμου της μετατροπής, δηλαδή του Καλλικράτη σε Κλειστένη. Τελικά το πρόσημο που βγήκε ήταν θετικό ή όχι, Δημαρχέ? Κοιτάξτε, ο υπουργός ο καινούργιος μου είπε ότι εντάξει, λέει, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν πρέπει να δεθούν κάποια πράγματα, γιατί του είπα μη προστρέξετε να πείτε ότι ό,τι είναι αδερφία το διορθώσουμε, κάντε μια σωστή τοποθέτηση υπό την έννοια της αληθείας και της δυνατότητας να παρέμβετε στο καινούργιο νόμο. Η απάντηση ήταν, αν σας έλεγα ότι θα τα αλλάξουμε όλα, αυτό θα ήταν πολιτικά αντικό, και τώρα του είπα ότι δεν θα το πιστεύουμε και να το κάνατε. Η απάντησή του ήταν τέλος πάντων ότι ναι, όταν εφαρμόζουμε ένα καινούριο νόμο και βλέπουμε ότι έχει κάποιες ενδεχόμενα ανάγκες τροποποίησης, διόρθωσης για οποιονδήποτε λόγο, εκεί είμαι έτοιμος και αφού προετοιμαστώ θα το κάνουμε, δεσμευόμενος ότι θα έρθει τις επόμενες μέρες στην ΚΕΔΕ, όπου θα συνεδριάζουμε εκεί στα γραφεία μας, προκειμένου αφού ενημερωθεί να έχει έτοιμες απαντήσεις, προκειμένου να καθίσουμε μετά από κοινού για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες διορθώσεις, οι οποίες είναι πραγματικά άκρως απαραίτητο να γίνουν, και απορώ γιατί δεν τα έλαβε υπόψη του ο προηγούμενος υπουργός. Ο κύριος Πουλάκης, ο οποίος θα ήταν επί τρεις ώρες αμήλυτος, φυσικά δεν πήρε θέση, και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερως, γιατί σε πράγματα που βουάνουν, που φωνάζουν μόνοι τους και λένε αλλάξτε με, αλλάξτε με, όπως παραδείγματος χάρη η καταστατική θέση των αιρετών, των δημάρχων, οι οποίοι κινδυνεύουν με 1.000 ευρώ περιοριστικό όρο από εισαγγελέα και ανακριτή πριν το δικαστήριο να μπουν σε αργία για ένα-δύο χρόνια μέχρι να γίνει το δικαστήριο, και ας αθωθούν μετά. Αν αθωθούν μετά, επιστρέφουν στη δουλειά τους, στη θέση τους. Εντροπή. Ούτε καν αυτό διόρθωσε ο κ. Σκουρλέτης. Ούτε καν αυτό. Αντιλαμβάνεσαι πόσα άλλα πράγματα χρειάζονταν πραγματικά αλλαγή και δεν τα έκανε. Και δεν μιλάμε για τον εκλογικό νόμο. Μάλιστα. Και τοποθετήσαμε βέβαια τον κύριο Χαρίτση, γιατί τα μηνύματα είχαν φτάσει το πρωί από τον κύριο Βούτση ότι δεν θα γίνουν εκλογές βουλευτικές μέχρι τον Μάιο, τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο 19. Αυτό σημαίνει ότι έστειλε ένα μήνυμα εμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση να κάνουν 5 εκλογές μαζί, δηλαδή ευρωεκλογές 1 κάλπη, περιφερειακές 2 κάλπες, δημοτικές 3 κάλπες, δημοτικές κοινότητες, γιατί θα είναι διαφορετική κάλπη, 4 κάλπες, και βουλευτικές 5 κάλπες. Αυτό δεν βγαίνει και διαδικαστικά, γιατί προειδοποιήσαμε ότι θα είναι ένα σφάλμα και μια πληγή στη δημοκρατία. Ανησυχία είχαμε. Οι δήμαρχοι, αποτέλεσμα ήταν από τις 3 ώρες, τις 2 ώρες και τα 3 τέρατα να μιλάμε εμείς, και περίπου 10 λεπτά τοποθετήθηκε στην αρχή αυτός. Αυτή είναι η όλη κατάσταση του κ. Χαρίτση, του κ. Υπουργού Εξωτερικών. Έχουμε ανησυχία, συνεχίζουμε να έχουμε ανησυχία. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έδειξε μία τόλμη.
έδειξε μια γενναιότητα στο να παρέμβει στα πράγματα. Θα δούμε, εδώ είμαστε. Μάλιστα, Δήμαρχε, να πάω σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τα πλοία της ΑΟΣ, αποχωρούν από το δρομολόγιο Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη με κίνδυνο να μην τονιστεί χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ποιες είναι οι εξελίξεις, αφού η εταιρεία άφησε εκτιμές τόσο για τον πρόεδρο της, του λιμένου Αλεξανδρούπολη, όσο για τον Δήμαρχο Σαμοθράκη. Από εδώ και πέρα η Σαμοθράκη δεν χρειάζεται τριεπλία. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ο τουρισμός θα τελείωσε. Από εδώ και πέρα η Σαμοθράκη θέλει ένα πλοίο. Το μεγάλο πλοίο, το ΣΑΟΣ. Το οποίο ούτως ή άλλως είναι δρομολογημένο. Είναι δρομολογημένο και με την επιδότηση το κράτος είναι υποχρεωμένο μέχρι τέλος του 19 να κάνει τα δρομολόγια αυτά. Άρα το ΣΑΟΣ δεν αποχωρεί υπερβολές. Έτσι. Μάλιστα. Τα άλλα δύο είναι δικά του και δεν έχουν επιδότηση από άγνωστη γραμμή. Είναι το ένα το μόνο για επιδότες, το μικρό, το οποίο πράγματι χρειάστηκε 1,5 μήνα όσο διαρκεί και ο τουρισμός στην Σαμοθράκη. Το Δέατρος Όνισος είναι ένα πλοιάριο το οποίο έχει, είναι οχηματογωγό, έχει και κάποια αυτοκίνητα μέσα. Έχει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, τη μισή δυνατότητα μάλιστα από ό,τι έχει το ΣΑΟΣ. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα το ΣΑΟΣ, το οποίο είναι δρομολογημένο με επιδότηση από το κράτος, κανονικά κάνει δρομολόγια με επιβάτηση και αυτοκίνητα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το τι θα γίνει μάλιστα του χρόνου το καλοκαίρι, τον Μάιο, τον Ιούνιο που θα αρχίσει η κανονική περίοδος, και αν δεν βάλει το μικρό και το άλλο ο κ. Μανώσης, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αυτόν, γιατί με δικιά του επιλογή τα βάζει, τα βάζει. Μέχρι πέρυσι δεν είχαμε παρά μόνο το ΣΑΟΣ, έτσι δεν είχαμε τίποτα άλλο. Επομένως, οφείλουμε να καθίσουμε στο τραπέζι και κάλεσα εγώ και το πλειοκτήτη, κάλεσα και τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, κάλεσα και τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κάλεσα και τον πρόεδρο του ΔΙΑΜΑΘ να καθίσουμε στο τραπέζι μαζί και εγώ ως πρόεδρος της ΠΕΔ και να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, ιδιαίτερα το πρόβλημα του μεγάλου να λύσουμε, που είναι πιο, όχι η απόσυρση των δύο μικρών, αυτό δεν μας αναφορεί πια από εδώ και πέρα για τη σύνδεση της Σαμοθράκης Αλεξανδρούπολης, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να λέμε αλήθειες. Αυτό μας αναφορεί είναι τα απορρίμματα της Σαμοθράκης και η διαμετακόμιση τους από τον νησί της Σαμοθράκης προς τον χιτά της Κομωτινής. Ένα πρόβλημα μεγάλο, εδώ και περίπου 10 μέρες δεν κουβαλάνε τα. Το πλοίο δεν κουβαλάει τα απορρίμματα, τα απορριμματοφόρα της Σαμοθράκης, με αποτέλεσμα σωρεύοντας το νησί, να αρχίσει πια το νησί να έχει πραγματικά πρόβλημα ιδιαίτερο, το οποίο δεν ξέρω πού θα τραβήξει και πώς θα στοιχήσει. Μέχρι στιγμής ο μόνος που δέχτηκε να έρθει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων είναι ο πλειοκτήτης. Μάλιστα. Δήμαρχε, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δήμαρχε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Συνελήφθη 49χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση των νόμων περί ζωοκλοπής, περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και περί όπλων. Συνελήφθη 13 Σεπτεμβρίου το πρωί στο νομό Ροδόπης από αστυνομικού τμήματος ασφαλείας Κομωτινής, 49χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση των νόμων περί ζωοκλοπής, περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και περί όπλων. Ειδικότερα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε πρόχειρη μεταλλική κατασκευή που διατηρεί ο 49χρονος σε αγροτική περιοχή της Κομωτινής 10 κυψέλες μελισσοκομείες, τις οποίες όπως προέκυψε είχε αφαιρέσει μαζί με τις μέλισσες στο χρονικό διάστημα Μάιος-Αύγουστος του 2018 από διάφορες περιοχές του νομού Ροδόπης. Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 στολές μελισσοκόμου, ένα ζευγάρι γάντια, 2 εργαλεία μελισσοκομείας και 67 καρτελάκια με αριθμούς μητρώων. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια συσκευασία με καπνό βάρους 90 γραμμαρίων, για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ανάλογοι φόροι και δασμοί, 16 παρασκευασμένα τσιγάρα, 114 τσιγαροσωλήνες χωρίς περιεχόμενο, μία συσκευή παρασκευής τσιγάρων, μία ζυγαριά, 2 κυνηγετικά όπλα, 44 κυνηγετικά φυσίγια, ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 30 εκατοστών, ένα ξύλινο ρόπαλο, μία βενζινοκίνητη γεννήτρια και 3 λισοπρίωνα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν επίσης ένα ΙΤΑΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διάπραξη των κλοπών, ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην κυρία εισαγγελέα πλημμυρολογικών Ροδόπης, ενώ τις έρευνες ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτίνης. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δαδά νομού Ροδόπης, ο κύριος Ευάγγελος Λαυτσής. Κύριε Λαυτσή, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε με το λίγα λόγια του δραστήριου συλλογό σας, έναν μήνυ απολογισμό της σεζόν που πέρασε. Στην χρονιά που πέρασε είχαμε κάποιες ομιλίες οι οποίες πιστεύω βοήθησαν, φέραν τον κόσμο πιο κοντά στο να καταλάβουν τι σημαίνει αυτισμός, ότι δεν είναι πρόβλημα, ότι να γνωρίσουν και να μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν και να βοηθηθούν και οι γονείς. Μάλιστα. Πολλοί σχετίζουν τον αυτισμό και με τη σχιζοφρένεια.
Τι ήθελα λίγο να αναφερθείτε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένας σχετισμός, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο αυτισμός είναι καθαρά ψυχολογικό, δεν είναι πρόβλημα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Βέβαια δεν αποκλείει κάποιο παιδί πιθανόν να έχει και σχιζοφρένεια. Αλλά όχι, ο αυτισμός όχι. Αρρώστια πάντως δεν είναι ούτε πάθηση. Όχι, ούτε αρρώστια είναι ούτε πάθηση. Απλά καθαρά ψυχολογικό. Μάλιστα, κύριε Λαφτσή, ως γνωστό μπήκατε σε νέα στέγη. Προβλήματα στο σύλλογο συνεχίζουν να υπάρχουν. Προβλήματα πάρα πολλά. Μπήκαμε σε μια νέα καινούργια στέγη στο γήπεδο το δημοτικό. Ευχαριστούμε γι' αυτό το Δήμαρχο για ακόμη μια φορά. Ο χώρος μέσα είναι άδειος. Προθυμοποιήθηκαμε και πιο πολύ αναμεταξύ μας να στελωθεί. Ο Δήμαρχος μας είπε και περιμένουμε απάντηση όσον αφορά τα έπιπλα. Βέβαια αργούμε πολύ. Ο κύριος Τσαλικίδης με πήρε τηλέφωνο αντιπεριφερειάρχης και μου είπε ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Εντάξει, βέβαια δεν τον ξαναενοχλήσαμε, αλλά μείναμε εκεί. Ο Γιάννης Ομορτίδης, ο αντιδήμαρχος, μου είπε βέβαια να έρθει να καταγράψει και τώρα περιμένουν κάποια άτομα συμβασιούχους στο Δήμο για να μπορέσει να βοηθήσει. Βέβαια στη φάση αυτή τη στιγμή το βάψαμε μόνοι μας, ίσως και αύριο να το καθαρίσουμε. Λείπει από ηλεκτρισμό μέσα τα φωτιστικά, τα οποία προσφέρθηκε και ευχαριστούμε πάρα πολύ η Κική Κωνσταντινίδου και είναι η προσφορά της, μένει να πάμε να τα πάρουμε. Κάτι με τα κλιματιστικά ήταν εκεί, τι θα κάνουμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Άλλα προβλήματα υπάρχουν. Προβλήματα είναι πολλά. Πιο σημαντικά είναι, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να τραβήξει τόσο καιρό για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα γραφεία, τα οποία ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και προφανώς θα πάει σύν ακόμα μία εβδομάδα. Και πάντα είναι το οικονομικό, για να μην παρεξηγηθούμε, από ποια πλευρά, στο να μπορέσουμε για κάποια παιδιά, τίθεται και θέμα οικονομικό, να μπορέσουμε να βρούμε δασκάλους και ειδικούς να αποσχολούν τα παιδιά κατάλληλα όπως πρέπει. Πόσα μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή ο σύλλογος? Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε και λέμε είναι μακάρι να μην υπήρχαν. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν γραφτεί. Αριθμεί πάνω από 40 μέλη, όχι, δεν μιλάμε για τους φίλους, μέλη που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα και θέλουμε, μακάρι να μην υπήρχαν, αλλά θέλουμε να γίνουν περισσότεροι. Μάλιστα, κύριε Λαφτσή, όσον αφορά την παράλληλη στήριξη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ειλικρινά δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε. Είναι θλιβερό. Ενώ που θα λέγαμε ότι κάθε πέρυσι και χειρότερα, φτάσαμε στο σημείο με λύπη να λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Και λέγοντας ότι φέτος, στη χρονιά αυτή, ας πούμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τα 40 κενά που έχει ο νομός, καλύφθηκαν με το ζόρι τα 12. Στη δε δευτεροβάθμια, από τα 10 κενά, τα 2. Σε αυτό ήθελα να κάνω μια επισήμανση όσο μπορώ, ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν της περσινής χρονιάς κάναν κανένα μήνα να έρθουν. Τον πρώτο μήνα δεν είχαμε παράλληλη στήριξη. Βέβαια ήταν κάπως το 70 με 80, κάπου εκεί κατέληγε. Πέρυσι και φέτος καταφέραμε να πάρουμε από την πρώτη μέρα αυτό το μικρό ποσοστό. Σε επικοινωνία που είχα και με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιση τον κύριο Κωνσταντινίδη και με την κυρία Κοσμίδου, μου υποσχέθηκαν ότι ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα προσπαθούν. Εδώ όμως θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Κεραμάρης, βέβαια αν και δεν με έχει δεχτεί ως πρόεδρο, και δεν πειράζει, αυτό είναι το λιγότερο, ποια είναι η άποψή του και τι κάνει γι' αυτό. Θα ήθελα ίσως να τον καλέσετε, ίσως, ποια είναι η δική του προσπάθεια. Μάλιστα. Όσον αφορά το σύλλογο, κύριε Λαφτσή, τι ετοιμάζετε για τη νέα σεζόν? Είναι
πολύ νωρίς να πούμε στο τι. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει το κτίριο, να ολοκληρωθεί. Μέσα σε αυτό, ήδη αυτό που σκεφτόμαστε και στη συζήτηση που κάναμε με το Δήμαρχο και μας υποσχέθηκε είναι από 2-3 υπολογιστές και με ειδικά προγράμματα να εκπαιδεύονται τα παιδιά, να καταφέρουμε όσο μπορούμε, αν μη τι άλλο να είναι και για τα παιδιά και ιδιαίτερα για κάποια, για το κολυμβητήριο, μεγάλο θέμα το κολυμβητήριο, και από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνουν και κάποιες ομιλίες, το οποίο θα είναι επιμορφωτικές και για τους γονείς και για τον κόσμο. Σημαντικές, όπως ήταν και οι περσινές φυσικά. Ναι, προφανώς ίσως όσο και εμείς δεν γεννηθήκαμε για αυτή τη δουλειά, προσπαθούμε και εμείς όσο πάμε οριμάζουμε. Μάλιστα. Κύριε Λαφτσή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, δύναμη, και επιτρέψτε μου να γυρίσω λίγο πίσω. Βεβαίως. Είναι πολύ φοβερό. Μπορεί κάποιοι να λένε, και αν είδατε και στα μεγάλα κανάλια, τα πανελλαδικά, που λένε ναι, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά για τους εποχιακούς, ορομίστους, πώς λένε τους, αυτούς που παίρνουν. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω και ειλικρινά μου έρχεται να κλάψω είναι ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακό γίνεται σε αυτά τα παιδιά αυτή η καθυστέρηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, καλό χειμώνα να έχουμε, εύχομαι ότι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Ο καρκίνος εκτιμάται να γίνει αιτία θανάτου 9,6 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως φέτος, ενώ 18,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά θα διαγνωστούν σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ερευνών για το Καρκίνο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Τα στοιχεία που αφορούν 185 χώρες και 36 είδη καρκίνου και τα οποία δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό έντυπο δείχνουν μία επιδείνωση σε σχέση με το 2012, όταν είχαν δημοσιευθεί τα προηγούμενα αντίστοιχα στοιχεία της μελέτης Globocan, όπου υπήρχαν 8,2 εκατομμύρια θάνατοι και 14,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά. Η επιδείνωση αυτή αποδίδεται στην αύξηση και γύρανση του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς και σε μία σειρά από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Σαφής είναι η τάση να μειώνονται αναλογικά διαγνώσεις καρκίνου που σχετίζονται με τη φτώχεια και τις λοιμώξεις, ενώ αυξάνονται όσοι έχουν να κάνουν με το τρόπο ζωής. Στη διάρκεια της ζωής τους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 1 στους 5 άνδρες και 1 στις 6 γυναίκες θα εμφανίσουν κάποιο καρκίνο, ενώ 1 στους 8 άνδρες και 1 στις 11 γυναίκες θα πεθάνουν από την νόσο. Ο συνολικός αριθμός καρκινοπαθών που επιβιώνουν μία πενταετία μετά την αρχική διάγνωση υπολογίζεται σε 43,8 εκατομμύρια. Οι καρκίνοι των πνευμόνων, του μαστού και του παχαίως ενδέρου είναι οι τρεις συχνότερες μορφές καρκίνου και για τα δύο φύλλα από άποψη αριθμού περιστατικών. Από άποψη θνησιμότητας, οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στο καρκίνο των πνευμόνων, 1,8 εκατομμύρια θάνατοι ή 18,4% του συνόλου, με δεύτερο το καρκίνο του εντέρου, 881.000 θάνατοι ή 9,2%, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του στομάχου, 783.000 θάνατοι ή 8,2%, του ύπατος, 782.000 θάνατοι ή 8,2% και του μαστού, 627.000 θάνατοι ή 6,6%. Στους άντρες, η νούμερο 1 αιτία θανάτου είναι ο καρκίνος των πνευμόνων, 22% του συνόλου, και ακολουθούν του ύπατος, 10,2% και του στομάχου, 9,5%. Σε αριθμό νέων περιστατικών στους άνδρες, προηγείται ο καρκίνος των πνευμόνων, 14,5% του συνόλου, και έποτε του προστάτη, 13,5% και του παχαίους εντέρου, 10,9%. Στις γυναίκες, τόσο συχνότερος όσο και ο πιο θανατηφόρος είναι ο καρκίνος του μαστού, 24,2% και 15% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν των πνευμόνων και του εντέρου. Όμως σε 28 αναπτυγμένες χώρες, Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία, Κίνα και άλλες, ο καρκίνος των πνευμόνων σκοτώνει τις περισσότερες γυναίκες, κυρίως τις καπνίστριες. Με 9% του παγκόσμιου πληθυσμού, η Ευρώπη έχει το 23,4% των περιστατικών καρκίνου και το 20,3% των θανάτων παγκοσμίως. Αύξηση εμφανίζεται διεθνώς η χορήγηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που δημοσιεύεται σε επιστημονικό έντυπο. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για πάνω από 154 εκατομμύρια άτομα σε 14 χώρες κατά την περίοδο 2001-2015. Εκτιμά ότι από ΔΕΠΗ πάσχουν το 5% έως 7% των παιδιών 3 έως 18 ετών και περίπου το 2,5% των ενηλίκων. Η χορήγηση φαρμάκων για τη ΔΕΠΗ εμφανίζει αυξητική τάση διαχρονικά σε όλες τις χώρες, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Έτσι, στη Βόρεια Αμερική, ΗΠΑ, Καναδά, σχετικά φάρμακα παίρνουν το 4,5% των παιδιών και το 1,4% των ενηλίκων, αλλά στη Δυτική Ευρώπη μόνο το 0,7% των παιδιών, στη Γαλλία μόλις το 0,3%
και το 0,03% των ενηλίκων. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνουν αφενός ότι οι συνταγογραφείς υπολείπονται των διαγνώσεων σε αρκετές χώρες, αφετέρου ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών αντανακλούν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ είναι μια συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή στα παιδιά και τουλάχιστον τα 2/3 συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα και μετά την ενηλικίωσή τους. Να περάσουμε τώρα να δούμε ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Κομωτίνη. Να δούμε τώρα τι πρόγνωση του καιρού στην Κομωτινή και ευρύτερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για αύριο, Σάββατο 15 Ιανουαρίου, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, προβλέπεται μεταβολή του καιρού με περιορισμένη ορατότητα, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων σε άπνοια. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.